Πρωθυπουργός της Ελλάδος μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να παρευρεθώ στην κηδεία του Λάφκου Κληρίδη, όχι απλώς και μόνο για να εκφράσω την προσωπική μου θλίψη, αλλά για να καταθέσω την ιδιαίτερη τιμή του Μητροπολιτικού Ελληνισμού προς ένα εκλεκτό πολιτικό άνδρα που άρρηκτα συνέδεσε το όνομά του με την νεότερη ιστορία της μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Ως άνθρωπος τον γνώρισα απλό, με προσήνεια, με ανεκτικότητα, με ανεξικακία, με την ετοιμότητα των εκλεκτών της ζωής. Ως πολιτικό άνδρα, ο Κληρίδης είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τόλμη και να δημιουργεί προοπτικές. Είχε το χάρισμα της διορατικότητας και την αρετή του ρεαλισμού. Και όλα αυτά συνυφασμένα με το ακίνητο όραμά του για μια πραγματικά ελεύθερη και ευτυχισμένη Κύπρο. Σε αυτή την μακροχρόνια πορεία του, με σύνεση και θα έλεγα με υπευθυνότητα, το γνωρίσαμε όλοι και η σύνεση και η υπευθυνότητα αυτή δεν αφαιρούσε τίποτα από την ευτολμία και την αγωνιστικότητά του. Θέλω μόνο να πω ότι η ουσιαστική παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Γλαύκος Κληρίδης είναι μια παρακαταθήκη ενότητας και συλλογικής συστράτευσης στον αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου. Η μετουσίωση δηλαδή αυτής της παρακαταθήκης σε πράξη είναι υπέρτατη τιμή που το αρμόζει. Και η απόδοση αυτής της τιμής είναι ευθύνη και είναι χρέος όλων μας, ευθύνη και χρέος που συναρτώνται με την ευτυχία του κυπριακού λαού. Η Ελλάς αυτήν την ευθύνη ενσημερίζεται και συμμετέχει στην εκπλήρωση αυτού του χρέους. Γιατί για την Ελλάδα η Κύπρος ήταν και παραμένει πάντα ευθύνη και χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέψετε, φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες τόσο της οικογένειας, του πολιτικού κόσμου, αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού για την εδώ παρουσία σας. Μια παρουσία που, όπως έχετε δηλώσει, έμπρακτα αποδεικνύει την τιμή που αποδίδεται σε έναν μεγάλο πολιτικό άνδρα της Κύπρου, αλλά και την ίδια ώρα τη συμπαράστασή σας προς τον δοκιμαζόμενο κυπριακό ελληνισμό. Αν είναι κάτι που ο Γλαύκος Κληρίδης δίδαξε, είναι πως αυτό που απαιτείται για να επιτευχθεί ένας στόχος είναι όραμα και πραγματισμός, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ τα οράματα να μετατρέπονται σε φιάλτες. Μέσα από την παρουσία του, μέσα από την όλη διαδρομή, την μακρά βιολογική και πολιτική του διαδρομή, αν είναι κάτι που δίδαξε, είναι το μέτρο, τη μετριοπάθεια, τη συνέπεια, την αγάπη προς την πατρίδα. Ευχαριστώ και πάλι θερμά.